πολιτικές εξελίξεις. Εχθές είχαμε, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε εδώ στην απογευματινή, μια συνάντηση του κ. Μεμεράκη με τον Λευτέρη τον Ζαγορίτη. Φαίνεται ότι ασκείται πολύ μεγάλη πίεση για να τις αποφύγει ο Καραμαλής στις εκλογές το Σεπτέμβριο. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από κάτι πολύ απλό. Η Νέα Δημοκρατία δεν τις φοβάται τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει μπροστά της και πολιτικό και συνταγματικό χρόνο. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ολοκληρώσει για να κριθεί από τα αποτελέσματα που θα φέρει στο τέλος αυτής της περίοδου. Οι συναντήσεις που κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι συναντήσεις που γίνονται καθημερινά. Άλλες τις μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι, άλλες δεν τις μαθαίνουν. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο τους δίνουν και τι εξηγήσεις δίνονται. Πολλές από τις εξηγήσεις λοιπόν ανάγονται στην σφαίρα της πολιτικής φαντασίας. Το ότι συναντούνται δύο πολιτικοί, το ότι συζητούν, το ότι μπορούν να φάνε και μαζί. Λοιπόν, μην φτάσουμε στο σημείο να θεωρούμε ότι πίσω από κάθε συνάντηση και μαζί σε ένα καφενείο ή σε ένα εστιατόριο κρύβεται και μία συνωμοσία. Δεν είπαμε για συνωμοσία. Το άλλο έχει να κάνει με τις προτάσεις και τις εισηγήσεις. Βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι εμείς που αποτελούμε μέρος. Εσείς είστε υπέρ του να κλείσει τετραετία. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να έχουμε όχι μόνο να κλείνουμε τις τετραετίες, αλλά και να τις σταθεροποιήσουμε κάποτε συνταγματικά, ώστε όπως και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάθε κυβέρνηση να έχει μια σταθερή τροχιά για να κάνει δουλειά. Αν σας φωνάξει ο Καραμαλής, θα του πείτε πρόεδρε, μην κάνεις εκλογές το Σεπτέμβριο. Αυτό εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Δεν έχει σημασία τόσο τι θα εισηγηθώ εγώ ή θα εισηγηθεί ο καθένας από εμάς. Αλλά εξαρτάται και από τις εξελίξεις. Αν σας φωνάξει ο Πρωθυπουργός, θα του πείτε και σου πει Δημήτρη, πότε θα κάνω εκλογές. Μπορεί αυτό να έχει και ήδη γίνει. Ποια είναι η δική μου λοιπόν άποψη? Πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τον συνταγματικό και τον πολιτικό μας χρόνο, όπως είπα πρωτήτερα, κάνοντας τη δουλειά μας, φέρνοντας αποτελέσματα και κρινόμενοι στο τέλος της κοινωνίας. Μια που λέτε ότι αυτό μπορεί και να έχει γίνει, αλλά δεν υπάρχει μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, να μας πείτε την άποψή σας και για το αν θα πρέπει να γίνουν ή όχι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, στον κρατικό μηχανισμό, στο κομματικό σχήμα. Να σας πω και κάτι άλλο. Λένε πολλοί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα επικοινωνιακό. Εσείς είστε κατεξοχήν άνθρωπος επικοινωνιακός. Βάλατε δύο θέματα. Mm-hmm. Το πρώτο αφορά στην λειτουργία της κυβέρνησης. Ο καθένας από εμάς αξιολογείται και κρίνεται τόσο από την κοινωνία όσο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κατά καιρούς ανανεώνεται το κυβερνητικό σχήμα, πάντοτε γινόταν αυτό. Χρειάζεται αυτή η ανανέωση. Αλλά τώρα όχι για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι κινήσεις ουσίας που έχουν σαν σκοπό να καθιστούν την λειτουργία της κυβέρνησης πιο εύρυθμη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Αυτό το κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και όταν, πολλοί όμως λένε, και όταν ήρθε ώρα θα το μήνυμα κάνει των ευρωεκλογών και ο Καραμαλής ήταν σαν να μην κατάλαβε τίποτα. Ναι. Ότι χρειάζεται τόλμη. Και του λένε πριν τη ΔΕΘ κάνε κάτι. Το δεν μπορεί να πας έτσι στη ΔΕΘ. Ότι προχθές, ότι χρειάζεται τόλμη. Αυτό το λέμε όλοι. Και αν δείτε τις κατά καιρούς δημόσιες δικές μου τοποθετήσεις, πάντοτε πίστευα ότι την πολιτική πρέπει να τη συνοδεύει και το θάρρος και η τόλμη και το ρίσκο σε τελευταία ανάλυση. Δεν είμαστε εδώ για να διαχειριζόμαστε συντηρώντας την κατάσταση που βρήκαμε. Αυτό είναι βασική αρχή της πολιτικής και για κάθε κυβέρνηση. Τώρα από εκεί πέρα, για το μήνυμα που πήραμε από τις ευρωεκλογές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν ηχηρό. Το συνειδητοποιήσαμε, η κυβέρνηση έχει στρωθεί στη δουλειά, βελτιώνει τη λειτουργία της εκεί όπου κατά γενική ομολογία δεν τα πήγε πολύ καλά και είναι αλήθεια ότι σε κάποιους τομείς δεν κινηθήκαμε ούτε με γρηγοράδα, ούτε με αποτελεσματικότητα, ούτε και με τόλμη. Θα δείτε όμως πως τα πράγματα μέσα στον χρόνο θα αλλάξουν. Σας είπα πριν. Άρα εσείς λέτε ότι αλλαγές εν όψη ΔΕΘ και εν όψη χειμώνα δύσκολου που έρχονται δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αυτό λέτε. Η ΔΕΘ κάθε χρόνο γίνεται σημείο αναφοράς των πολιτικών εξελίξεων στον τόπο. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη και την οικονομία του τόπου. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά εν όψη της ΔΕΘ πρέπει να παίρνουμε και αποφάσεις που θα φέρνουν τα πάνω κάτω στην πολιτική ζωή του τόπου. Είδατε που δεν πήρε αποφάσεις πώς άρχισε η κατρακύλα. Εντάξει, έτυχε να είναι ορόσημο η ΔΕΘ. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και η καταληκτική ημερομηνία για να γίνουν εκείνα που θα κρίνει ο Πρωθυπουργός ή που και εμείς πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές φωνές που μιλάνε για επικοινωνιακό έλλειμμα στην κυβέρνηση. Έχει ακουστεί το όνομα του Άρη Πιλιοτόπουλου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού, εν πάση περιπτώσει, που θα χειριστεί τα επικοινωνιακά. Είστε κι εσείς ένας επικοινωνιακός άνθρωπος. Πώς βλέπετε αυτή την επιλογή, αν υπάρξει, και πώς θα βλέπατε εσείς τον εαυτό σας στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου? Πρώτα απ' όλα, όταν μπαίνεις στην πολιτική, δεν κάνεις αίτηση για το ποια θέση θα σου αναθέσει είτε ο Πρωθυπουργός, αν το κόμμα σου έχει κερδίσει τις εκλογές, είτε η ίδια κοινωνία. Είσαι στην διάθεση των γεγονότων της εποχής σου και της παράταξής σου. Αυτό ισχύει για όλους. Mm-hmm. Δεν μπήκαμε να κάνουμε καριέρα εκεί μέσα.
Εμείς τουλάχιστον, ή τουλάχιστον όσοι από εμάς είχαν δουλειά πριν, αν θέλαμε, μέναμε στις δουλειές μας και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο. Επιλέξαμε λοιπόν αυτό το δρόμο, όπου ο δικός μας ρόλος είναι εντελώς διαφορετικός. Το λέω λοιπόν, απαντώ στο ερώτημα, όλοι είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους και αποστολές ανάλογα με τις ικανότητές τους, ανάλογα με, με τα χαρακτηριστικά τους. Άρα αυτό θα βλέπατε τον εαυτό σας στη θέση του κυβερνητικού αυτό το κρίνει και το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός. Με αυτή την απάντηση ξεκαθάρισα τι εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε στην διάθεση της παράταξής μας, του τόπου μας και των γεγονότων. Λίγη λοιπόν αυτή η ιστορία. Τώρα το επικοινωνιακό κομμάτι. Κοιτάξτε, μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό και βαθύ έργο, το οποίο δεν έχει φτάσει στον τελικό αποδέκτη που είναι η ελληνική κοινωνία. Άρα επικοινωνιακό πρόβλημα. Αλλά τι φταίει σε αυτό? Δεν φταίνε απαραίτητα άνθρωποι. Μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό της εποχής. Πάρτε παράδειγμα τα δελτία ειδήσεων. Μόνο θεματικά. Το όποιο μεγάλο επίτευγμα κατορθώνει η κυβέρνηση πέφτει σε δεύτερη μοίρα. Πώς θα καταφέρει λοιπόν ένας που έχει στο χέρι του την επικοινωνία να σπάσει αυτόν τον πάγο, τον επικοινωνιακό, ο οποίος έχει κάτσει επάνω μας τα τελευταία 10 χρόνια και δεν αφήνει τίποτα το δημιουργικό και το θετικό να φτάσει προς τα έξω? Κάθε μέρα ανακυκλωνόμαστε μέσα στην κρίνια και μέσα στη μιζέρια. Δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει, συμπεριλαμβανομένων και των πρωινών εκπομπών, που λίγες είναι αυτές που ανοίγουν το παράθυρο σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη, με τα επιτεύγματα, με την κοινωνία, με την οικονομία. Να ακούει τα δυσάρεστα. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτήν την εξουσία. Αναφέρομαι στο τι θέλει ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, για να μπορεί να αξιολογεί και να κρίνει και το έργο των κυβερνήσεων και των πολιτών. Εσείς θα μπορούσατε να σπάσετε αυτό το πάγο αν ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος? Μην το προσωποποιείτε. Αφού εσάς έχουμε εδώ, το προσωποποιώ. Μην το προσωποποιείτε. Από τη στιγμή που έχετε εντοπίσει το πρόβλημα, λέω μήπως έχετε και τη λύση. Ακούστε. Εμείς όλοι, Κετάκη, είμαστε περαστικοί. Πρέπει να το καταλάβει αυτό και ο κόσμος. Δεν κάνουμε σταθερή καριέρα. Είμαστε εδώ για όσο καιρό ο κόσμος κρίνει ότι είμαστε χρήσιμοι. Και ό,τι και αν αποφασίζει, ακόμα και όταν παίρνει την απόφαση να στείλει ένα πολιτικό σπίτι του, δίκιο έχει. Συνεπώς, θα πρέπει να μιλάμε με βάση πολιτικούς όρους και θεσμικούς ρόλους. Mm-hmm. Αυτή Ωραία. Είναι η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που προσεγγίζω εγώ τα πράγματα ερώτηση, και προσπαθείτε εσείς πλέον να βγάλετε μια είδηση αν θέλω ή δεν θέλω να κάνω το ένα ή το άλλο. Επικοινωνία. Πώς είπατε? Θα σας άρεσε να χειριστείτε το κομμάτι της επικοινωνίας? Μα δεν είναι θέμα τι σου αρέσει. Αφήστε τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Εσάς λέω θα σας άρεσε. Έχετε δύο ερωτήσεις για να πάρει μια απάντηση. Έχετε φτάσει στην Τρίπολη και πάτε για Σπάρτη. Λοιπόν, ξαναγυρίσουμε Αθήνα. Δώστε του μια απάντηση να κλείσουμε. Μισό λεπτό. Βλέπω όμως ότι του αρέσει το ταξίδι. Ναι. Το ταξίδι του αρέσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Σε όλους αρέσει. Εγώ απαντώ πολιτικά. Κύριε Χασαπόπουλε, εγώ απαντώ πολιτικά. Μιλάμε για το πώς πρέπει να λειτουργεί, κατά τη γνώμη μας, η κυβέρνηση, το πολιτικό μας σύστημα. Διαφέρει ο τρόπος προσέγγισης. Εσείς κυνηγάτε να βγάλετε την είδηση, αυτός θέλει εκείνο, θέλει το άλλο. Λοιπόν, δεν μένουμε στο τι θέλουμε, μένουμε στο τι μπορούμε, αξιολογούμενοι και κρινόμενοι από την κοινωνία, από την παράταξή μας και από τον Πρωθυπουργό, που σε τελευταία αναλυσία λειτουργεί το σύστημα εδώ. Ο ίδιος είναι που αξιολογεί και κρίνει τα στελέχη του, αναθέτει ρόλους και αποστολές. Και από εκεί πέρα, ή διαψεύδουμε ή δικαιώνουμε. Υπάρχουν πολλοί που, και εδώ τελειώνουμε, υπάρχουν πολλοί που διέψευσαν την επιλογή του Πρωθυπουργού σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Ιστορικά. Όχι ιστορικά, σε αυτή την κυβέρνηση. Αφήστε το ιστορικά. Ιστορικά, πάντα ένα ποσοστό πολιτικών δεν ανταποκρίνεται με πάρκεια και πληρότητα στην αποστολή του. Αυτό ίσχυε από γενέσεως του σύγχρονου ελληνικού κράτους μέχρι τώρα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τις αφέστατες απαντήσεις στην πολιτική, γιατί για την γρήπη και το τσιγάρο ήταν καλύτερος, θέλω να σας πω. Γιατί? Στην πολιτική προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάτι δύσκολα. Ήταν αντικείμενό του τα δύο. Θέλετε να σας δώσω μια συμβουλή και εγώ? Έχουμε την άνεση, νομίζω, μιλώντας σε χρόνο δεν έχουμε. Μην επιδιώκετε κάθε φορά να μικρύνετε την πολιτική με το εγώ του ενός ή τις απόψεις του άλλου. Όταν ασχολούμεθα με τα μικρά, μικραίνουμε και την πολιτική, μικραίνουμε και την πατρίδα μας μαζί της. Μπείτε στο μεγάλο και το σπουδαίο, δείτε το ενορατικό και το ιστορικό και εκεί μέσα δώστε τους χαρακτηρισμούς που αναλογούν στον καθένα από εμάς για το πόσο και σε ποιο βαθμό συμμετέχει στο να γίνεται αυτός ο τόπος καλύτερος. Έτσι πρέπει να αξιολογούμε. Τώρα από εκεί πέρα το πολιτικό κουτσομπολιό και η παραπολιτική, μακριά από μένα, είμαι 16 χρόνια στην πολιτική, δεν το έκανα και δεν το έκανα ποτέ.